Τώρα, όπως είπαμε και πριν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλέας, κ. Παΐσιος, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον έχουμε μαζί κοντά μας, μόλις πατήσατε Ελλάδα, Σεβασμιότατε. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας. Πράγματι, ζει η Ελλάδα και ο Ελληνισμός και η θρησκεία μας. Κάτι καταπληκτικό, συγκινητικό. Με πρόσκληση του Προέδρου του Οχάιο, του Συνέδριου του Προδρόμου, είναι 100 χρόνια φέτος από τη κίνησή του, πήγαν οι πρώτοι καλλιλοί επάνω στο Οχάιο, μας κάλεσαν γιορτές. Ήταν πολύ ωραίες γιορτές. Και εκκλησιαστικές και να πω και πολιτικές γιορτές. Επισκέψεις, πράγματα, αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση μεγάλη ήταν η εκκλησία, τα σχολεία, τα παιδιά με τάσεις δηλώσεις να χορεύουν με μικρούς χορούς, με παρησία, με αγάπη, με σεβασμό. Όλα πράγματα πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά. Τόσο εγώ όσο και έπαχος της Καλλίνης και δήμαρχος της Καλλίνης πραγματικά συγκινηθήκαμε. Και ήταν κάτι το για μας, κάτι το... το ξέρουμε από τα δουλειά. Κάτι το καλύτερο εκεί πέρα. Είναι πολύ Καλλίνη στο Οχάιο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, είναι πολύ πολύ. Είναι περίπου 600 Έλληνες στο Οχάιο. Και κλείνουν 100 χρόνια ζωής ο σύλλογός τους, έτσι, γι' αυτό είχαμε αυτές τις εκδηλώσεις. 100 χρόνια ζωής, ο πρόδρομος. Και έχουν εκεί πέρα, έχουν εγκαταστάσεις, έχουν εκκλησία, έχουν μεγάλες, έχουν εκεί πέρα τα αντικάτωση, το Προεδρείο, έχουν έφυσεις μεγάλες για να διαφυγεί τα παιδιά, έχουν και έφυσεις για τις μεγάλες να παίρνουν το χαρτάκι εκεί πέρα, περνάει και η ώρα, πως θα είναι οργανωμένα πράγματα. Έτσι. Είδαμε ότι λειτουργήσατε την Κυριακή και στην εκκλησία τους εκεί, έτσι. Λειτουργήσατε. Καλώς ορίσατε και πάλι, Σεβασμιότατε. Χαρήκαμε πάρα πολύ εμείς. Ναι, κοντά μου είναι ο κύριος Σέπαχος, θα σας πω δύο λόγια. Είναι 4Ε, 4Ε. Ναι. Ναι, με ακούτε. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Από την τηλεόραση της 4Ε από Θεσσαλονίκη σας ενοχλούμε. Μιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο και είπαμε για την επίσκεψή σας αυτή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Οχάιο. Πολύ Καλλίμνη, έτσι, εκεί στην περιοχή. Πάρα πολύ. Εκεί μιλάμε για μια δεύτερη Καλλίμνου, σαν και έχουμε πολλές Καλλίμνους εκτός Καλλίμνου. Έχουμε και στο Στάρπορ Σπρίνγκς, έχουμε και στο Κέμπελ Οχάιο και στο Κέρι Ντιάνα. Δηλαδή σε τρεις μεγάλες πολιτείες έχουμε έτσι ομογενειακούς συλλόγους πάρα πολύ καλούς. Ο συγκεκριμένος του Κέμπελ Οχάιο γιόρτασε τα 100 του χρόνια από την ίδρυση, ένα μεγάλο γεγονός για αυτούς. Είχαμε μια ακροστιμητική πρόσκληση, εγώ, ο Σεβασμιότατος και ο νέος δήμαρχος, και παρευρεθήκαμε σε όλες τις εκδηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Άλλη μια Ελλάδα βρίσκεται έξω. Έτσι είναι πάντως. Έτσι είναι. Και με έντονο θρησκευτικό συνέστημα, με έντονο πατριωτικό συνέστημα, εκεί όλα είναι στον υπερθετικό βαθμό. Έτσι. Σε σχέση με εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το χάρηκαν και αυτοί. Να είστε καλά. Και εμείς, να είστε καλά. Ακούσατε λοιπόν εκεί στο Οχάιο, στην Φλόριντα, βρέθηκαν εκεί οι ομογενείς, αντάμωσαν πάλι Καλλίμνη, στη στέγη που υπάρχει των Καλλιμνίων του Κάμπελ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης έδωσε το παρόν, είχε προσκληθεί άλλωστε ο έπαρχος αλλά και ο δήμαρχος. Μια αντιπροσωπεία από το νησί, από εδώ, από την πατρίδα λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες εκεί. Είδατε και τις φωτογραφίες, εντυπωσιακές πραγματικά. Η πανκαλλιμνιακή συνάντηση στο Κάμπελ, Οχάιο, ολοκληρώθηκε για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ομογενειακού αυτού συλλόγου. Προσκεκλημένος βέβαια ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλλίμνου και Αστυπαλέας. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Όσοι ο Στέφανος ο ομολογητής, ο νέος, τιμάται από την εκκλησία μας σήμερα, βλέπουμε, παρακολουθούμε το μικρό αυτό βίντεο και αμέσως μετά πάμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή, με τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Βουβαλίδη.